δικηγόρου. Βεβαίως η δήλωση κυρίας Γεροβασίλη με καλύπτει απόλυτα. Βεβαίως είναι μια απόφαση δεσμευτική, όπως όλες οι αποφάσεις τις οποίες εκδίδουν τα ελληνικά δικαστήρια. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε σαφέστατα την απόφαση αυτή. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι το δικαστήριο που την εξέδωσε είναι ακριβώς το ίδιο δικαστήριο το οποίο είχε κρίνει συνταγματικά τα μνημόνια, το PSI, το κλείσιμο της ΕΡΤ. Αυτό που βεβαίως που επίσης σημειώνουμε είναι ότι η συγκεκριμένη απόφαση συνεπάγεται σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Να μην ξεχνούμε ότι από αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία το προβλεπόμενο ποσό για να εισρεύσει στα ταμεία του κράτους των 255 εκατομμύρια έχει ήδη καταβληθεί η πρώτη δόση. Και βεβαίως με την επιστροφή της πρώτης δόσης καταλαβαίνουμε, όπως είπε και η κυρία Γεροβασίλη, ότι έχουμε 15.000 περίπου παιδιά τα οποία θα πρέπει να γυρίσουν πίσω από τους παιδικούς σταθμούς. Δεν μπορούν να γίνουν προσλήψεις σε νοσηλευτές, 4.000 νοσηλευτές στα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα, κάτι για το οποίο βεβαίως είχαμε απόλυτη ανάγκη. Συν βεβαίως ότι δημιουργείται και ένα άνοιγμα, ας πούμε, στον προϋπολογισμό, αντίστοιχο με το ποσό το οποίο προσδοκούσαμε να εισπράξουμε από αυτή τη διαδικασία. Για μένα όμως, αυτό το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο, προέκυψε ξεκάθαρα και από τη δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη και από τη δήλωση του Υπουργού Επικρατείας του κ. Παπά, είναι ότι η κυβέρνηση είναι απολύτως αποφασισμένη να προχωρήσει τις διαδικασίες για την αποκατάσταση της νομιμότητας στο τηλεοπτικό τοπίο. Εκείνοι οι οποίοι είχαν μάθει όλα αυτά τα χρόνια να εκπέμπουν στο τζάμπα, να μην πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο ελληνικό δημόσιο, αυτό θα σταματήσει. Και υπό την έννοια αυτή έρχεται νομοθετική πρωτοβουλία τη Δευτέρα, έτσι ώστε να χορηγήσει άδειες, έστω προσωρινές, στα κανάλια για να λειτουργούν κάτω από πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Βεβαίως θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να διαβάσει κανείς το σκεπτικό της απόφασης για να μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Αλλά βεβαίως να διαβάσει και το σκεπτικό της μειοψηφίας και βεβαίως να πούμε ότι είναι μια απόφαση η οποία κρίνει με έναν αντισυνταγματικό του συγκεκριμένου νόμου, αλλά με μια οριακή πλειοψηφία. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει και η άλλη άποψη, η άλλη κρίση, η νομική, την οποία και θα πρέπει να τη σταθμίσουμε. Αυτό θα υπήρχε και αν ήταν και ανάποδη απόφαση. Σαφέστατο. Δηλαδή το ίδιο επιχείρημα όμως θα μπορούσε η αντιπολίτευση να χρησιμοποιήσει και να σας πει ότι, κοιτάξτε να δείτε, δηλαδή αν ήταν ανάποδα, ακριβώς ανάποδα. Υπό την εξής έννοια το λέω. Το διατακτικό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα όμως θα μπορούσε να υπάρχει ομοφωνία. Το γεγονός ότι υπάρχει μια ισχυρή, θα έλεγα, μειοψηφία, αυτό αποδεικνύει ότι, αν θέλετε, υπάρχει έρισμα, ας πούμε, υπάρχει έρηδα, ας το πούμε έτσι, όσον αφορά την κρίση η οποία διατυπώθηκε και οδηγήθηκε βεβαίως η απόφαση σε αυτή την κρίση την οποία γνωρίζουμε όλοι. Σε κάθε όμως περίπτωση, για μένα αυτό είναι απολύτως σημαντικό, ότι καμία δεν υπάρχει ανοχή από την πλευρά της κυβέρνησης. Μπορεί με την απόφαση αυτή να επιχειρείται να επανέλθουμε σε ένα καθεστώς έλλειψης νομιμότητος και αντισυνταγματικότητος, αλλά αυτό η κυβέρνηση δεν θα το επιτρέψει και υπό την έννοια αυτή προχωρούμε στην μεγάλη συζήτηση. Θα την έχουμε, και θα την έχουμε σε λίγη ώρα. Είναι ο κύριο Παπά εδώ. Θα μπορέσουμε έτσι να τον Υπουργό Επικρατείας και να βεβαίως να πω και το εξής, ότι μου είναι εντελώς ακατανόητη εντός εισαγωγικών πανηγυρισμοί από την άλλη πλευρά. Όπως επίσης και τα λεγόμενα ότι πρέπει να παραιτηθεί ο γιος Παπάς ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γιατί να παραιτηθεί ο γιος Παπάς? Επειδή έδωσε τη μάχη όλο αυτό το χρονικό διάστημα για να αποκατασταθεί η νομιμότητα στο τηλεοπτικό τοπίο? Επειδή έδωσε τη μάχη μετά από 27 μάλιστα ολόκληρα χρόνια, λοιπόν, να πει τάξη? Θα τα δούμε όλα αυτά. Γιάννης Τουρπής. Πάμε, είναι ο Γιάννης Τουρπής στο τηλέφωνο. Να δούμε η Νέα Δημοκρατία.